Ας να υπάρχει το κακό εδώ μέσα μου. Να μην κρίνουμε και το γράφουμε. Άστε το. Ζήκα. Θα σε δίνω, Ζήκα. Καλώς θα αρχίσουμε, παιδιά. Καλώς με την δράκα. Και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο Πανταχού Πορνάου και τα πάντα Θεών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριγός, ενθέ και σκήνωσον ημίν, και κατάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέας και πάσης ημών. Αμήν. Θα καθίσουμε. Πριν από λίγες μέρες, γιορτάσαμε μία γιορτή από τις μεγαλύτερες. Γιορτάσαμε γιορτή για τη γλυκιά μας μανούλα, την υπεραγία Θεοτόκο. Μάνα του Κυρίου μας και μάνα δική μας. Είναι η πραγματική μάνα μας αυτή. Που δεν τη γιορτάζουμε μόνο εμείς και όλος ο κόσμος, αλλά και ολόκληρος ο ουρανός. Και ολόκληρος ο ουρανός. Γιορτάσαμε τα λεγόμενα εισόδια ή την είσοδο της υπεραγίας Θεοτόκου εις τα Άγια των Αγίων. Πρέπει να έχουμε μία εικόνα στο μυαλό μας μέσα. Τι σημαίνει εισόδια της υπεραγίας Θεοτόκου? Ο Ιουδακός ναός, ο οποίος είχε κατασκευαστεί με εντολή του Θεού του ίδιου, που είχε δώσει στον προφήτη Μωυσή, ήταν χωρισμένος, επαναλαμβάνω, με του Θεού σχέδιο σε τρία μέρη. Το ένα μέρος ήταν η αυλή που συγκεντρωνόταν ο λαός στην αυλή. Το επόμενο ήταν τα λεγόμενα Άγια. Στην αυλή υπήρχε και θυσιαστήριο, δηλαδή ένας βωμός πάνω στον οποίο θυσίαζαν και έκαιγαν ζώα. Θυσία ζώων. Ο επόμενος χώρος από τον βωμό ήταν τα Άγια και ο επόμενος χώρος ήταν τα Άγια των Αγίων. Στο χώρο τον τρίτο, τα Άγια των Αγίων, έμπαινε μόνο ο αρχιερέας. Ο αρχιερέας, εκεί μπήκε και ο Μωυσής, έπαιρνε και συνομιλούσε με τον Θεό και έπαιρνε εντολές κατευθείαν από τον Θεό. Εκεί είχαν και ομοιώματα ψηλά αγγέλων. Ομοιώματα αγγέλων που, όπως και εμείς έχουμε τις εικόνες, έδειχναν ότι άγγελοι λειτουργούσαν, όχι θεία λειτουργία, έψαλαν μέσα στα Άγια των Αγίων.
και ότι ο χώρος ήταν ιερός και αγιασμένος, ουδής άλλος εισήρχετο μέσα στο τελευταίο χώρο τα Άγια των Αγίων πλην του αρχιερέως, και αυτός άπαξ του έτους μια φορά το χρόνο, μια φορά το χρόνο. Επαναλαμβάνω, μόνο αρχιερέας, ουδής κανείς άλλος απολύτως δεν έμπαινε μέσα. Υπεραγγέλλεται τόπος, όταν έγινε τριών χρονών, αυτά που θα ακούσετε τα έχω μελετήσει από τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά, που έχει μία μεγαλειοδέστατη ομιλία στα εισόδια της Θεοτόκου. Μεγαλειοδέστατη. Τόσο ωραία που νομίζεις πως ζεις στον παράδεισο να τη διαβάζεις. Λοιπόν, λέγει ότι όταν έγινε η υπεραγία Θεοτόκος τριών ετών, οι γονείς της την πήραν γιατί είχαν προσευχηθεί, επειδή ήσαν άτεκνοι ο Ιωακείμ και η Ιωάννα, και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα, είχαν προσευχηθεί για να τους δώσει παιδί. Δεν έκαναν παιδί. Και είχαν δώσει υπόσχεση, το παιδί που θα μας δώσεις θα στο αφιερώσουμε δικό σου στο ναό. Αφού λοιπόν έδωσαν υπόσχεση, δεν είχε ανάγκη ο Θεός από κάτι ανθρώπινο, αλλά δίδω το λόγο μου, είτε άνθρωπος είναι πολύ περισσότερο στο Θεό, τηρώ τον λόγο μου, τηρώ την υπόσχεσή μου. Λέγει ο Δαβίδ, ακριβώς αυτό που λέω τώρα, προσεύχομαι, ζητώ από τον Θεό να μου κάνει κάποιο θέλημα Άγιο και του υπόσχομαι να κάνω κάποια θυσία, να του δώσω κάποια προσφορά. Δεν την έχει ανάγκη, αλλά πρέπει όμως εγώ να είμαι ειλικρινής και να τα αποδώσω την υπόσχεσή μου σε αυτό που μου κάνει ο Θεός. Λέγει λοιπόν ο Δαβίδ, εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Εύξαστε, κάντε ευχή, κάντε προσευχή, ζητήστε, αλλά αποδώσατε κι εσείς στον Κύριό σας εκείνο που στην προσευχή υποσχεθήκατε. Απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, δώστε κι εσείς εκείνο που υποσχεθήκατε στον Κύριο. Αφού ο Κύριος σας έδωσε, και εσείς να είστε ειλικρινείς στις διαθέσεις και να αποδώσετε στον Κύριο αυτό που σκεφτήκατε. Και οι γονείς λοιπόν της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα, μόλις απογαλακτισθέν, μόλις είχε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μόλις είχε σταματήσει, λέει, να πίνει γάλα από τη μάνα της, την πρόσφεραν θυσία, την αφιέρωσα στο Κύριο, στο Θεό μας. Την αφιέρωσα στην ηλικία τριών ετών. Λένε λοιπόν, και ας το προσέξουμε και το πράγμα, ότι η Παναγία, οι πατέρες το λένε αυτό και οι Άγιοι, ότι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που διάβασα, λένε ότι η Παναγία στην ηλικία αυτή τριών ετών
που ήταν πάναγνοι τον Αγγέλων Αγιωτέρα, τον Αγγέλων Αγιωτέρα, σε αυτή την ηλικία 3 χρονών εμφάνιζε ότι είχε διανύσει όλους τους κύκλους της ζωής και ο νους της ήταν τόσο σόφρον, τόσο λογικός, όσο όλων των τελείων ανδρών, όλων των τελείων ανδρών και των γυναικών που ήσαν και είναι και θα είναι πάνω στη γη. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω. Αν μαζέψουμε δηλαδή όλους τους άριστους ανθρώπους που έζησαν, που θα ζήσουν στο μέλλον και στους αιώνες όσο ζει η ανθρωπότητα, η Παναγία μας τους έφτανε στη νοημοσύνη και στη σοφροσύνη, αφού ακόμη ξεπερνούσε και τα αγγελικά μυαλά, τα οποία αγγελικά μυαλά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη τελειότητα και της σοφροσύνης Παναγίας και της Παρθενίας. Δεν μπορούσαν να την καταλάβουν. Ο Δαβίδ, ο προφήτης, 1080 χρόνια πριν γεννηθεί περίπου η Παναγία, μας δίνει μια πολύ ωραία εικόνα για την είσοδο της Παναγίας. Δεν είχε γεννηθεί η Παναγία, γεννήθηκε μετά τον Δαβίδ 1000 χρόνια, θα το πω 1050, ούτε 1070 χρόνια, έτσι περίπου. Λοιπόν, γράφει ότι θα συνοδεύσουν στην είσοδό της στην Παναγία κοπέλες παρθένες και εν μέσω χαρά και χορού Αγίων Παρθένων θα οδηγείται μέσα στο ναό. Λέει εισελεύσετε, θα εισέλθει, θα μπει, σημαίνει το εισελεύσετε, η Παναγία στο ναό όταν τη συνοδεύουν παρθένοι νεάνιδες, και η Παναγία θα είναι 3 χρονών, αλλά θα έχει συμπληρώσει όλες τις ηλικίες της νοημοσύνης η Παναγία. Γι' αυτό μου δείτε την εικόνα της Παναγίας 3 χρονών ή στην αγκαλιά της μάνας της, θα τη δείτε να έχει το πρόσωπο της μάνας της το μεγάλο, όχι, δεν θα γίνει υπείου πρόσωπο, και Άγιοι ακόμα, η Αγία Ειρήνη, η Ραφαήλ Νικολάου και η Ειρήνη που είναι στη μέση, αν προσέξετε, μπορεί να προσέξετε με κοριτσάκι, σαν κοριτσάκι, αλλά το πρόσωπο τελείου ανθρώπου πρόσωπο, που έχει περάσει όλες τις ηλικίες. Γιατί η Άγια έτσι είναι, η Παναγία ήταν Παναγία. Εισήλθε εις το ναό η Παναγία και την υποδέχθηκε ο Ζαχαρίας ο προφήτης, που ήταν τότε αρχιερέας. Κανονικά την υποδέχθηκε, γιατί είχε πάρει σαν προφήτης το μήνυμα από ψηλά ότι θα εισέρθει εις τα Άγια των Αγίων και θα μείνει εκεί η μάνα του Υιού του Θεού, του Υιού στον ουρανό του Θεού και στη γη και της Παναγίας Υιός. Θα εισέρθει, θα μπει στον ναό. Τώρα, επαναλαμβάνω, η Παναγία μπήκε στα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων.
Σήμερα για μας Άγιο των Αγίων είναι το ιερό. Και αυτό έχει τρία μέρη. Ένα, δύο και ένα το μπροστά από την Εκκλησία, τρία. Η Παναγία μπήκε στο τελευταίο από όλα. Στα Άγια των Αγίων. Τα πέρασε, μπήκε μέσα και μέσα. Άγια των Αγίων λοιπόν, ο χώρος, ο καθαγιασμένος. Ο χώρος στον οποίο βασίλευε ο αγγελικός κόσμος και έκανε την παρουσία του ο Θεός ο ίδιος. Έγινε την παρουσία ο Θεός ο ίδιος. Εκεί η Παναγία έμεινε 12 ολόκληρα χρόνια. 12 ολόκληρα χρόνια. Το έργο της, ένα και μοναδικό, ένα και μοναδικό. Προσευχή και επικοινωνία μέρα και νύχτα με τον Πατέρα Θεό και τον Κύριο, τον οποίο θα έφερε στον κόσμο. Το έργο της ήταν αυτό. Προσευχή συνεχώς. Εκεί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τρεφόταν η Παναγία όχι από φαγητό που της έφερναν από έξω, που της έφερναν από πάνω ο άγγελος. Για το είδος της τροφής να μην ψάχνουμε. Γιατί λέγει ο καλός μας Χριστός, το λέω σε μένα πρώτα και μετά σε οποιοδήποτε άλλο, ότι αν ο Θεός ο ίδιος έχει στο πρόγραμμά του για τον καθένα μας χωριστά και για όλους μαζί να ζήσουμε, μπορεί να μας κρατήσει στη ζωή και χωρίς φαγητό. Μπορεί να πει απλώς λόγο, να διανοηθεί και η απλή βουλή του, η απλή απόφαση του, η νοητική απόφαση, γιατί ο Θεός δεν είναι εκεί σώμα για μας, αλλά είναι νους, είναι πνεύμα. Η απλή απόφαση του να μας συντηρεί στη ζωή όσο εκείνος θέλει. Και ας μην έχουμε να φάμε. Ας μην έχουμε να φάμε. Ουκ επάρτω μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει μόνο με το ψωμί. Και συμπληρώνει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο μέσα, αυτό που λέω το Ευαγγελίου είναι, ουκ επάρτω μόνο ζήσετε άνθρωπος. Όχι λέει με ψωμί μόνο, αλλά εν παντή ρήματι, αλλά και με το λόγο που ο Θεός θα απαγγείλει, θα πει, ζει ο άνθρωπος. Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε αυτόπτες μάρτυρες συνανθρώπων μας που τυχαίνει να βρίσκονται στα τελευταία τους και σου λέει μα πώς ζει, έχει 40 μέρες και πλέον που μια σταγόνα νερό του βάζουμε στο στόμα και ζει ακόμα. Ζει γιατί θέλει αυτός που τον έφερε στον κόσμο και δεν είναι βουλή δική μας. Εδώ λοιπόν, στην Παναγία, δεν πρόκειται για ένα πρόσωπο σαν τα άλλα επίγεια πρόσωπα, σαν τους άλλους Αγίους, σαν τους Αγγέλους, αλλά ξεπερνάει της Παναγίας το πρόσωπο ως προς την αγιοσύνη, ως προς όλα τα καλά της, ξεπερνάει και τα μυαλά των αγγέλων. Και αυτά δεν μπορούν να κατανοήσουν, δεν κατανοούσαν το μέγεθος της αγιοσύνης της Παναγίας. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας λέγει πολύ όμορφα, όταν λέμε υμνογράφος, αυτός που ασχολήθηκε με ύμνους εκκλησιαστικούς, τροπάρια, σε ένα τροπάριο που το έχει γράψει ο υμνογράφος με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος,
που το φώτιζε, γράφει ότι για την Παναγία όταν σκέπτεται ο νους μου, λέγει, αλλά και κάθε νους παθαίνει ήλιγο, ηλιγιά δε νους. Παθαίνει ήλιγο. Δεν μπορεί να συλλάβει το μέγεθος αγιοσύνης. Και όχι μόνο το ανθρώπινο μυαλό, λέει ηλιγιά δε νους, και προσθέτει και υπερκόσμιος, ακόμα και νους που είναι πέρα από τον κόσμο, ψηλά στον ουρανό, και είναι οι άγγελοι αυτοί. Μόνο ο Κύριος, μόνο ο Πατέρας μας, μόνο το Άγιο Πνεύμα κατανοούν, αντιλαμβάνονται, γνωρίζουν από πάσης απόψεως πώς η αγιοσύνη, πώς η αρετή είχε η Παναγία μας. Να πούμε και κάτι. Δέχτηκε η Παναγία ολόκληρο Θεό μέσα της, που ο Θεός είναι μόνο καθαρός. Ο Θεός είναι μόνο ο Θεός καθαρός, και όχι απλώς καθαρός, αλλά πανκάθαρος. Σκεφτείτε, να σκεφτούμε και εγώ πρώτα. Έχουμε κάτι που είναι τελείως καθαρό, πού πρέπει να τοποθετηθεί το καθαρό αυτό, πού πρέπει να ακουμπήσει? Πάνω σε καθαρό. Τι έπρεπε να είναι η Παναγία, πόσο καθαρή έπρεπε να είναι για να δεχθεί αυτόν που ξεπερνάει κάθε καθαρότητα, κάθε αγιοσύνη, να δεχθεί το Θεό τον ίδιο. Πόσο καθαρή πρέπει να είναι? Και ρωτάει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μπήκε, λέει, στα Άγια των Αγίων. Ποιο να ονομάσω τώρα, λέει, Άγιο των Αγίων? Το χώρο της Εκκλησίας που έπαιρνε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, ή την Παναγία? Και ποιο από τα δύο αγίαζε, ο χώρος την Παναγία ή η Παναγία το χώρο? Αφού αυτή ήταν τόσο καθαρή ώστε να δεχθεί το βασιλιά του ουρανού και της γης, το αντιλαμβάνεστε τι συντελεί, τι έγινε όταν μπήκε η Παναγία? Δηλαδή, λέμε, μπήκε στο καθαρότερο χώρο που υπήρχαν άγγελοι μόνο, και μιλούσε ο Μωυσής και όλοι οι πατριάρχες και όλοι οι αρχιερείς με τον Κύριο μέσα εκεί. Λέει, για να έκανα προσευχή μέσα στα Άγια των Αγίων, για να λυτρώσουν από τις αμαρτίες οι Εβραίοι. Εκεί μπήκε η Παναγία, στο πιο καθαρό χώρο. Αλλά ποιος είναι πιο καθαρός, ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ποιος καθαρό, πιο καθαρός χώρος? Ο θρόνος που λέγεται Παναγία και κάθεσε πάνω ο Θεός, ή ο χώρος που ονομαζόταν Άγια των Αγίων? Και ποιος αγιάστηκε από τους δύο, η Παναγία ή ο χώρος που μπήκε η Παναγία? Εκεί μπήκε η Παναγία, που ήταν ανώτερη από τα Χερουβίμ, ανώτερη από τους Σεραφείμ, ανώτερη από κάθε Άγιο και από κάθε Άγγελο. Ο προφήτης Ισαΐας είδε στον ουρανό, ο προφήτης Ισαΐας είδε στον ουρανό, ξαναπώ άλλη μία φορά, ο προφήτης Ισαΐας είδε στον ουρανό το θρόνο του Θεού. Και λέει, ο θρόνος αυτός του Θεού, όπως τον είδε, ήταν, λέει, υπερυψωμένος. Το λέει υψηλός αναφέρει, και επιρμένος, υψηλός και επιρμένος. Και πάνω στο θρόνο του Θεού καθόταν ο παλαιός των ημερών. Πάνω, λέει, στο θρόνο αυτό καθόταν ο παλαιός των ημερών. Είδε ο προφήτης Ισαΐας το θρόνο του Θεού στον ουρανό ψηλά, υπερυψωμένο, και πάνω στο θρόνο να κάθεται ο παλαιός
των ημερών, παλαιός των ημερών, εκείνος που έκανε τον χρόνο. Ποιος είναι πιο παλιός από τις ημέρες, ποιος είναι πιο παλιός από τον χρόνο. Παλιός δεν είναι, πιο αρχαίος, πριν από τον χρόνο, είναι ο Θεός που έκανε τον χρόνο. Στο θρόνο λοιπόν τον είδε πάνω και λέγει δεξιά από το θρόνο του Θεού στεκόταν η βασίλισσα. Δεξιά λέει από το θρόνο του Θεού στεκόταν η βασίλισσα περιβεβλημένη που είχε περιβάλει το σώμα της και πεπικυλμένη με μια ποικιλία από ενδύματα χρυσοήφαντα. Και βεβαίως δεν πρόκειται για ρούχα που τα έχουν φτιάξει άνθρωποι, αλλά με το μάτι το ανθρώπινο έπρεπε να δώσει μια εικόνα και να πει είδα τη βασίλισσα να είναι στολισμένη ωραιότερα από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και τα στολίδια της δεν ήταν ενδύματα, αλλά ήταν οι αγιοσύνες που είχε. Σχολιάζει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς και λέει «Θρόνος του Θεού ήταν και είναι και θα είναι υπεραγία Θεοτόκος». Είναι γιατί κατέβηκε και πήγε στο θρόνο στην κοιλιά της Παναγίας. Ο θρόνος είναι αυτός. Και γιατί δεν βρήκε κι άλλο ανώτερο θρόνο από εκείνο η Παναγία, ούτε θα έβρισκε πάνω στη γη. Από τους Αγίους, Αγιοτέρα. Από τους Αγγέλους, Ανωτέρα. Από τους Ουρανούς, δεν πρόκειται για ένα ουρανό, εμείς βλέπουμε τα άστρα και τον ουρανό. Όμως πέρα από τα άστρα υπάρχουν και άλλα άστρα και πέρα από τα άστρα υπάρχουν και άλλα άστρα. Δεν πιάνει το μάτι μας, τα πιάνουν τα τηλεσκόπια των επιστημόνων και μέχρι ενός σημείου. Και βαθύτερα υπάρχουν και άλλοι ουρανοί. Εννοείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών. Οι ουρανοί, πληθυντικός αριθμός, οι ουρανοί από τους ουρανούς. Που σημαίνει ότι υπάρχουν ουρανοί και άλλοι ουρανοί και άλλοι ουρανοί. Η Παναγία είναι των ουρανών υψηλωτέρα. Και μάλλον και πλατιτέρα των ουρανών. Και πλατιτέρα, πιο πλατιά από όσους ουρανούς, από όσους ουρανούς και αν έχουμε. Πιο πλατιά. Γιατί ποιος είναι μεγαλύτερος, οι ουρανοί που τους έκανε ο Θεός ή ο Θεός που έκανε τους ουρανούς? Και είναι ο Κύριος αυτός. Δεν χωράει ο Κύριος πουθενά. Η Εκκλησία μας λέει ο αχώρητος, εκείνος που δεν χωράει πουθενά, ο αχώρητος παντί, εκείνος που δεν χωράει πουθενά, εχωρήθη, χώρεσε, ενσαρκή στην κοιλιά της Παναγίας. Χώρεσε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, χώρεσε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Και ρωτάει, ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη η εργαστρή, πώς χώρεσε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Και λένε, άρα η Παναγία είναι πιο πλατιά από τους ουρανούς που δεν χωράνε το Θεό. Και η Παναγία, η καταγιασμένη μας μητέρα μας, η Αγία Μάνα μας, χώρασε τον Κύριο. Τι συνέβη? Κατέβασε από ψηλά τον Κύριο, τον χώρασε μέσα της. Του δάνεισε. Τώρα τρόπος για να καταλαβαίνομαστε είναι αυτός. Του δάνεισε. Αυτός που έφτιαξε τα πάντα παίρνει κάτι δανεικό. Από ποιον θα το πάρει?
Αφού αυτές και εμένα και εσάς και την Παναγία, είναι δυνατόν να ζητήσει δανεικά. Αυτός που τα έχει όλα. Και όμως λέει, δανείστηκε ο Κύριος από την Παναγία, ο Κύριος Θεός. Ο Θεός Κύριος. Ο Θεός Κύριος. Το λέω. Πριν γίνει άνθρωπος, ως Θεός κατέβηκε και χώρεσε μέσα στην Παναγία και δανείστηκε από την Παναγία ρούχα για να ντυθεί, και τα ρούχα αυτά ήταν το σώμα που έλαβε από την Παναγία. Λέγει, να το προσέξουμε, έντυσε ο Θεός, λέγει, ότι έκανε τον Αδάμ και την Εύα, τους βάζει στο παράδεισο. Ήσαν γυμνοί ο Αδάμ και η Εύα στο παράδεισο μέσα. Ναι, ήσαν γυμνοί, τι ήταν. Αλλά η αθωότητα που είχαν δεν τους έφερνε στο νου ούτε την ελάχιστη πονηρία να σκεφτούν ότι είμαστε γυμνοί. Είχανε παιδική αθωότητα. Πώς είναι τα μωρά παιδιά που τα αφήνεις γυμνά και δεν καταλαβαίνουν αν τα βλέπουν γύρω γύρω άλλοι, γιατί έχουν την παιδική απονηριά, την παιδική αθότητα. Ο Αδάμ και η Εύα λοιπόν, όταν βγήκαν τα χέρια του Θεού, ήσαν καθαροί και απονήρευτοι. Όμως όταν διέπραξαν το κακό, μπήκε η πονηριά και λέει η Αγία Γραφή, τους φόρεσετε το Κύριος από ψηλά, λέει, η Γραφή λέει ότι πήραν, λέει, και βάλανε φύλλα από σικιά. Παραβολικό είναι αυτό. Παραβολικό. Η ουσία είναι ότι αισθάνθηκαν ότι δεν έπραξαν καλά, τους σκέπασε η ντροπή από εκεί και πέρα και αναγκάστηκαν να ντυθούν. Βάλανε, λέει, δερματίνους χιτώνας. Λοιπόν, η Παναγία μας κατέβασε τον Κύριο από ψηλά στην γαστέρα της, του δάνεισε χιτώνες, σάρκα δηλαδή, καθαρούς, τους οποίους ο Κύριος χιτώνας τους μετέφερε σε εμάς στη συνέχεια, για να γίνουμε κι εμείς καθαροί. Έγινε άνθρωπος, έγινε άνθρωπος, βεβαίως έγινε άνθρωπος, για να λέγει, έγινε άνθρωπος, γιατί για να καταλάβεις, θα πω ένα παράδειγμα, για να καταλάβω την πείνα ενός ανθρώπου, ότι πεινά ένας άνθρωπος, πρέπει να πεινάσω. Άμα δεν πεινάσω, δεν θα το καταλάβω. Πονάει, άμα δεν πονέσω, δεν θα το καταλάβω. Διψάει, άμα δεν διψάσω, δεν θα το καταλάβω. Γι' αυτό και λέει ο λαός, ο χορτάτος του πεινασμένου, το έχει, αποκλείεται. Πρέπει επομένως να συμπάσχεις με εκείνον που πάσχει για να το καταλάβεις. Αλλιώς, απλώς με μια κουβέντα έτσι απλή, δεν λες, θα λες, ρε το κακομύρι τι έπαθε, τελείωσε. Όταν όμως πονάς και εσύ, τον καταλαβαίνεις καλά. Η θεότητα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έκανε αυτό. Πήρε δερματίνους χιτώνας από την Παναγία, φόρεσε σώμα ανθρώπινο δηλαδή, πόνεσε στο σταυρό επάνω, κουράστηκε πάνω στη γη, όπως κουράζονται οι άνθρωποι, πείνασε πάνω στη γη, ο Κύριος μας πείνασε, υπέφερε, έμεινε άυπνος, άγρυπνος, για να καταλάβει εκείνους που πονάνε και δεν κοιμώνται. Πέρασε όλα τα στάδια τα ανθρώπινα ο Κύριος μας του πόνου και της δυστυχίας, για να μπορέσει να μας βοηθήσει και να μπορούμε κι εμείς οι πονεμένοι να του πούμε, Κύριε εσύ που πόνεσαι πάνω στο σταυρό,
Με καταλαβαίνεις, βοήθησέ με. Κύριε, εσύ που πείνασες σαν άνθρωπος, στείλε μου ένα κομμάτι ψωμί να φάω κι εγώ. Και όλα αυτά, η γλυκιά μας Παναγία, η μάνα του Χριστού, είναι η αιτία να τα προσφέρει σε μας ο Κύριος. Την προσφορά την έκανε Αγία. Κατέβασε το Θεό λοιπόν. Άνοιξε τους ουρανούς η Παναγία, γιατί τον ανέβασε το Θεό πάλι μετά επάνω η Παναγία. Άνοιξε τους ουρανούς. Και είπε ο Κύριος, ελάτε κοντά μου, ελάτε κοντά μου, όσοι θέλετε και εγώ θα σας αναπαύσω. Και εγώ θα σας αναπαύσω, αλλά θα βρείτε και ειρήνη μέσα στην ψυχή σας. Θα βρείτε και ειρήνη μέσα στην ψυχή σας. Η σόδια λοιπόν της Παναγίας είναι εισέρχεται στο ναό, μένει 3 χρόνια, την τρέφουνε άγγελοι από τον ουρανό και επαναλαμβάνω με ουράνια τροφή. Παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος μάλλον το εξής. Έκανε 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια στην έρημο ο Μωυσής από την Αίγυπτο που έφυγε τη χώρα της Σκλαβιάς για να πάει στη χώρα του Ισραήλ, έκανε 40 χρόνια. Δεινοπάθησαν οι Εβραίοι εξαιτίας τους, γιατί πολλές φορές στράφηκαν εναντίον του Ευεργέτη Θεού και πείνασαν, λέγει, στην έρημο και έριξε από ψηλά το μάνα. Δεν ήταν ψωμί, ήταν τροφή που περιείχε απ' όλα μέσα. Και χόρτα και κρέας και φάρμακο και ό,τι θέλανε, το είχε μέσα. Μόνο τους είπε τότε που έριξε το μάνα, θα πάρετε τόσο, τόση ποσότητα για σήμερα. Άμα θα πάρετε για παραπάνω, δεν θα διατηρηθεί. Όσοι έπαιρναν παραπάνω, τους χάλαγε, σάπισε το μάνα. Για να δείξει ότι η πλειονεξία χτυπιάται στη ρίζα. Η πλειονεξία χτυπιάται στη ρίζα. Δηλαδή, θέλω παραπάνω για να ζήσω άλλο ένα μήνα. Δεν τους επέτρεψε. Δεν το επέτρεψε. Αλλά τους έλεγε, τόσο θα πάρετε. Έριξε το μάνα ο Θεός στους Εβραίους. Και η Παναγία, η μάνα μας, μας έφερε το μάνα που λέγεται Χριστός από τον ουρανό και που τον παίρνουμε στη μορφή του άρτου και του ίνου, αλλά στην ουσία σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Η Παναγία είναι αιτία. Αυτή τον έφερε στον κόσμο. Αυτή έφερε το μάνα. Και δεν χωράει η ασυνειδησία να λέμε κοινωνώ και κοινωνώ σαν να είναι ψωμί ή κρασί. Αυτό τιμωρείται. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός που πλησιάζει χωρίς δοκιμασία, χωρίς δηλαδή να εξετάσει τον εαυτό του, χωρίς να εξομολογηθεί, αυτός ή θα αρρωστήσει ή θα πεθάνει ή θα πάθει κάτι. Και λέει μετά, μωρέ, εγώ δεν έκανα και τίποτα, γιατί να αρρωστήσω, ρωτάει ο κάθε άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Λοιπόν, η Παναγία μας μας τα έφερε το μάνα που λέγεται Χριστός και μας το δίνει το μάνα όσο ζούμε στη γη επάνω με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η γλυκιά μας Παναγία. Τι ώρα είναι? Παραδέκα. Παραδέκα. Εντάξει. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε υπόψη μας, λέμε είσοδος εις τα Άγια των Αγίων ή τα εισόδια της Παναγίας,
Εννοούμε αυτή την πραγματικότητα. Τώρα εμείς, ως χριστιανοί που εννοείται ότι καλλιεργούμε συνείδηση, καλλιεργούμε συνείδηση χριστιανού. Καλλιεργούμε, πάντα να πάω, συνείδηση χριστιανού. Τι κάνει ο Γεωργός? Καλλιεργεί το χωράφι, το οργόνι, θα λέγαμε, και τον κατάλληλο χρόνο ρίγει τη σφορά. Αλλά επιβλέπει κατά την πορεία της χρονιάς την πορεία, τι πορεία έχει ο σπόρος που έριξε, και φροντίζει γι' αυτό. Δεν τα αφήνει όπως είναι, όπως το έριξε. Ο Γεωργός σημαίνει εκείνος που καλλιεργεί τη γη, και Γεώργιον, λέει ο Απόστολος Παύλος, Γεώργιον είναι ο χώρος, ο καλλιεργήσιμος, και λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ημείς Γεώργιον Χριστού εσμέν. Γεώργιον Χριστού, δηλαδή χώρος που σπέρνει ο ίδιος ο Κύριος, και καλλιεργεί εκείνος το χώρο εκείνο που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ξέρετε, φοβερό πράγμα να βλέπεις τους χριστιανούς, φοβερότατο τους χριστιανούς, να λέει είμαι ο καλύτερος χριστιανός, και να μην ανοίγει τη γραφή. Είμαι ο καλύτερος χριστιανός από όλους, γιατί δεν έσφαξα, δεν αδίκησα, δεν έκλεψα, δεν έκανα, δεν σκότωσα. Σε αυτά τα τέσσερα μέσα σου λέει δεν τα έχω, άρα είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Λέει είσαι αυτό που ο Κύριος σαν καλός σπορέας σου δίνει να σπείρεις μέσα στην ψυχή σου, το καλλιεργείς, το φροντίζεις. Κοιτάξτε, η Αγία Παναγία μας μέσα εις τα Άγια των Αγίων έκανε αυτό, το σπόρο του Θεού σαν καλό χωράφι το καλλιεργούσε, είχε τα χέρια υψωμένα ψηλά, ζητούσε από τον γιο που θα έφερε στον κόσμο να ο ίδιος να λάβει την πρόνοια να φέρεις πέρα στο έργο που έφερε για μας ο ανθρώπους η Παναγία. Παραδόθηκε κυριολεκτικά, στα χέρια του Κυρίου. Επαναλαμβάνω, από τα τρία χρόνια. Αλλά θα μου πείτε, από τα τρία και μετά, η απάντηση είναι όχι. Πριν από τα τρία χρόνια και πριν γεννηθεί. Γιατί αυτοί που την έφεραν στον κόσμο νοιάζονταν να φέρουν παιδί του Θεού στον κόσμο. Όχι να φέρουν παιδί στη γη, αλλά παιδί του Θεού στον κόσμο. Πολλές φορές, καλά, ο Ιακύμ και η Άννα έφεραν την Παναγία, αλλά ήσαν και άτεκνοι, και έφεραν βαρέως, είχαν δηλαδή λύπη μεγάλη για την ατεκνία τους, λύπη μεγάλη, στενοχώρια μεγάλη για την ατεκνία τους. Όχι επειδή δεν είχαν παιδί, επειδή δεν έκαναν παιδί, όπως έχουν όλοι οι γονείς δεν έκαναν παιδί και σταυριώνται, θα φύγουμε από τον κόσμο και δεν βλέπουμε παιδιά. Όχι. Αλλά επειδή είχαν τη λακτάρα να κάνουν παιδί, μήπως το παιδί που θα έκαναν είναι ο Μεσσίας του κόσμου. Δηλαδή, να φέρουν στον κόσμο εκείνο που θα ήταν ο νικητής του κόσμου.
ο Θεός τους χάρισε να φέρνουν τη μάνα εκείνου που λύτρωσε τον κόσμο. Τη μάνα εκείνου που λύτρωσε τον κόσμο. Και λέει το τροπάριο, Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας. Ο Ιωακήμ και Άννα την ντροπή τη μεγάλη, ονειδισμός είναι η ντροπή, ονειδισμός είναι η ντροπή από την ατεκνία. Τους τον έβγαλε ο Κύριος μόνο και μόνο επειδή είχαν λαχτάρα και τα χέρια ψηλά στον ουρανό πάντοτε. Δεν ζητούσαν παιδί για να ικανοποιήσουν την ανθρώπινη ικανοποίηση. Κάναμε παιδί και θα έχουμε διαδόχους. Ζητούσαν παιδί για να το προσφέρουν στο Θεό. Προσφορά και απόδειξη ότι σε ηλικία 3 χρονών το πρόσφερα. 3 χρονών έρχονται, πάει ένα παιδί τους. Και επειδή η Παναγία σε 12 ηλικία 15 χρονών βγήκε από τον ναό, έτσι, έπρεπε σαν άνθρωπος να προστατευτεί από τα κακόβουλα μυαλά, από τα φθονερά μυαλά. Τα φθονερά, τα γεμάτα φθόνο. Τέτοια ήταν τα μυαλά των Εβραίων. Θα μου πείτε κι εμείς, πάμε πίσω, δεν φθονούμε. Το καλό, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το έχει φθονήσει που το βλέπει στον άλλον. Λίγο ή πολύ. Αυτό λέγεται φθόνος, να βλέπεις τον άλλον γιατί είναι καλύτερό σου σε τόσο παιδά πραγματάκι και να λες να το είχα εγώ. Η Παναγία λοιπόν για να προστατευτεί από αυτά τα μυαλά τα φθονερά παραδόθηκε στον Ιωσήφ που είχε 4 παιδιά αν δεν απατώμε ή 5, 4 παιδιά για να την προστατεύει, για να την προστατεύει, την παρέλαβε ως προστάτης σε ηλικία 15 χρόνων. Θέλω να φέρω στη μνήμη μας το κομματάκι εκείνο του Ευαγγελίου από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου, του Ευαγγελιστού Ματθαίου, πρώτο κεφάλαιο, λέγει ότι όταν είδε ο Ιωσήφ την Παναγία να είναι έγκυος, όταν είδε, όταν κατάλαβε, όταν κατανόησε ότι είναι έγκυος, σκέφτηκε κρυφά να της πει πήγαινε σπιτάκι σου. Ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Πήρε απόφαση να την αφήσει κρυφά να πάει σπίτι της. Λάθρα, λαθρέως. Τι σημαίνει λαθρέως? Να μην πεις στους Εβραίους την ευρύκα Άγιος, γιατί αυτό σήμερα είναι λιθοβολισμός. Λιθοβολισμός, την ελυπήθηκε. Λέει το Ευαγγέλιο, δίκαιος ον, επειδή η λέξη δίκαιος σημαίνει γεμάτος απαρατή. Όχι δικαιοσύνη που λέμε ένα ή ένα εγώ, δικαιοσύνη τέτοια όχι. Όταν λέει η γραφή δίκαιος μέσα εννοεί να έχει όλες τις αρετές. Ήταν άνθρωπος Άγιος και λέει τώρα τι να την κάνω που είναι Άγιος. Δεν θέλω εγώ να ακολουθήσει τον νόμο που λέει να λιθοβοληθεί. Ας την αφήσω να πάει κρυφά στο σπίτι της. Την ώρα αυτή λέει Άγγελος Κυρίου κατεβαίνει και του λέει στοπ. Αυτό που θα γεννήσει εκ πνεύματος Αγίου είναι. Είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και την κράτησε. Είναι από το Άγιο Πνεύμα. Την παράδοσε λοιπόν ο αρχιερέας, στη συνέχεια ο αρχιερέας την παράδοσε, όχι οι γονείς της, στον Ιωσήφ που ήταν ο πλέον Άγιος της εποχής. Ο πλέον, ο Ιωσήφ, ο μνήστορας, όπως λέμε, που ήταν χείρος τότε με 4 παιδιά, την παράδοσε για να την προστατεύει. Από το περιβάλλον. Θα μου πεις, δεν μπορούσε ο Θεός. Έπρεπε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μπορούσε ο Θεός να κάνει το πράγμα. Ο Θεός είναι αόρατος.
Έπρεπε να υπάρχει μάρτυρας άνθρωπος να πει: εγώ την παρέλαβα Αγία, την παρέλαβα Παρθένα και την παραδίδω Παρθένων. Πάλι. Να υπάρχουν μάτια που σαν τα δικά μας, χέρια σαν τα δικά μας, που να έχουν υπερθεί στην Παναγία και να μιλάνε και να λένε: ναι, έτσι είναι, Παρθένος είναι. Αφού ο ίδιος, προσέξτε το, στον Ακάθιστο Ύμνο λέει εκείνο το πράγμα, το λέει εκείνο το πράγμα, ότι ο Σιφ την είδε και λέει: ζάλιν ένδοθεν έχων, λέει, ζαλάδα του ήρθε, λέει, εσωτερικά του Ιωσήφ, ζάλιν έδωθεν έχων, ζαλίστηκε όταν είδε την Παναγία, λέει, και δεν να τη διώξω, είπε, να πάει σπίτι της. Και πήρε το μήνυμα, λέει. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι σαν άνθρωπος χρειαζόταν άνθρωπο δίπλα η Παναγία, να τη φροντίζει και δεν ήταν οι γονείς της, για να υπάρχει αντικειμενικότητα. Δεν ήταν άνθρωπος του περιβάλλοντος του σπιτιού. Ο αρχιερέας την παρέδωσε. Αυτόν που σέβονταν οι Εβραίοι όλοι. Αυτοί τον είχαν αρχιερέα. Τον Ζαχαρία που ήτανε, πήγαινε κάθε χρόνο στο ιερό και την ενέβησκε στα Άγια Δαρογή την Παναγία και δεν έβγαινε καθόλου έξω. Θέλω να πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό, για να δείτε πού στηρίζεται και ο μοναχισμός. 12 χρόνια χωρίς να βγει καθόλου μέσα από τα Άγια των Αγίων. 12 χρόνια. Μην το ψάχνετε, έξω δεν έκανε από το... Δεν έχει 12 χρόνια μέσα. Εκεί τρεφότανε, εκεί ζούσε, εκεί αγρυπνούσε, εκεί προσευχότανε. Μόνοι, ολομόναχοι, όλο τον χρόνο, με μόνο τον Θεό, παρέα. Λέει, μοναχός ζεις, λέει Παναγία. Ήθελε ο Θεός να ζήσει μοναχή, ως μοναχή, στα Άγια των Αγίων, 12 ολόκληρα χρόνια. Όταν χρειάστηκε να βγει έξω, να βγάλει έξω, να γεννήσει τον Υιό του. Η Αγία μας Εκκλησία, όταν λέμε Αγία Εκκλησία, δεν εννοούμε μόνο την Ελλαδική Εκκλησία, την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιορτάζει παγκόσμια το γεγονός των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα κάνω μία παρένθεση. Επειδή είναι σατανοκίνητοι εκείνοι που κυβερνάνε και βλέπουν ότι ο χώρος αυτός είναι καθαγιασμένος της Ελλάδος από Άγια Αναστήματα, Άγια Αναστήματα. Και ναοί Άγιοι με ναούς Αγίους είναι γεμάτη η Αγία μας Ελλάδα, ο χώρος της Ελλάδος, με Αγίους ναούς, που είναι και στηριγμένοι σαν θεμέλιο σε αίμα μαρτύρων και στο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η Εκκλησία, επινοήθηκαν. Επινοήθηκαν, προσέξτε. Με υπόδειξη του αρχισατανά να στήσουν τζαμί μεγάλο στην Αθήνα. Τζαμί μεγάλο. Με τον δικό μας ιδρώτα, με τον δικό μας πόνο, με τη δική μας εργασία εκατομμυρίων. Εμένα κάτι μου λέει μέσα μου, κάτι μου λέει μέσα μου, ότι κάτι πρέπει να συμβεί. Πάντως καλό για μας. Πάντως καλό για μας. Γιατί σε αυτό το χώρο που αυτοί θα στήσουν το τζαμί και να εθρονιστεί ο Αντίχριστος, ο Μωάμεθ, ο προφήτης του διαβόλου, αυτός είναι καταγιασμένος χώρος. Πέρασε ο Άγιος Παύλος από την Αθήνα, γκρέμισε όλα όσα υπήρχαν βωμούς ιδωλατρικούς, αγάλματα και τα αρέστα, φύγαν από τη μέση και έρχονται αυτοί να στήσουν το Μωάμεθ μέσα στην Αθήνα, μέσα στο χώρο του το χριστιανικό. Δεν θα επιτρέψει η Παναγία μας να γίνουν γεγονότα μεγάλα, αλλά κι αν γίνει κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι με φτάσεις σε έσκατο κατάντημα σαν χριστιανοί. Σε έσκατο κατάντημα.
Φωνές δεν ακούγονται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φωνές δεν ακούγονται. Μόνο ο Άγιος Πυραιός ακούγεται. Η πρεσβύτιδα ή μεσίτισσα η Παναγία, εύχομαι που μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων, να μην επιτρέψει να συμβεί αυτό το τερατούργημα. Πιστεύω ότι από την Αγία Γραφή, όταν στο ναό της Σολομώντα μπήκαν μέσα στρατός και το βήλωσε, τότε αλώθηκε, εχμαλωτίστηκε η Ιερουσαλήμ ολόκληρη. Έγινε σκλάβη στους Ρωμαίους. Να μην συμβεί κάτι παρόμοιο σε εμάς. Επειδή έχουμε βεβηλώσει τούτα τα Άγια των Αγίων. Τούτα είναι υλικά. Τούτο όμως είναι πνευματικό που έχουμε μέσα μας. Είναι Άγιο Αγίων εκείνο, αλλά Άγιο Αγίων και εδώ. Γιατί λέει ο Κύριος, μέσα σας είμαι και σας αγιάζω. Εφόσον λοιπόν έχουν παραδώσει τούτο εδώ, που λέγεται Άγιο Αγίων, την ψυχή μας, σε αυτόν που λέγεται Σατανάς, επόμενο είναι να συμβούν όλα τα άλλα. Λέει, δεν γίνεται αλλιώς, ο Χριστός το λέει στο Ευαγγέλιο, για να συλλάβεις, λέει, εκείνον που είναι δυνατός, πρέπει να είσαι πιο δυνατός εσύ. Για κάποιος να συλλάβει κάποιον άλλον και να τον εγμαλωτήσει, για να τον εγμαλωτήσει, λέει, πρέπει να είσαι δυνατότερος. Λοιπόν, για να συμβεί να εγμαλωτιστούν αυτοί που λέγονται βαπτισμένοι από το Μωάμεθ, σημαίνει ότι έχουν δώσει λαβή στο Μωάμεθ, στο διάβολο. Και κάνουν αυτά που κάνουν. Και πληρώνουμε με τόπο και επιτόκια τις αμαρτίες μας. Εύχομαι η γλυκιά μας Παναγία, η μάνα μας, η μητέρα όλου του κόσμου, που έχει το γιο της και κυβερνάει την Οικουμένη, να μεσητεύσει για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και της καλής μας πατρίδας Ελλάδας, που λέει, όπου για την οποία ο Πατέρ Παΐσιος λέει, αγαπάει την Ορθοδοξία ο Χριστός και δεν θα την αφήσει να πέσει σε περιπέτειες μεγάλες. Το έχω ακούσει εγώ αυτό με τα αυτιά μου. Αμήν. Τι ώρα είναι τώρα? Και πέντε, 7 και 5. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδράνοντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδράνοντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδράνοντος, ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν που εκτίσεις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, καλυθέτε το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των ηλούσιων, δώσε ημείς σήμερα, και άφεσε ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και ημείς ενέχεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Περιμένουμε και την άλλη φορά, να μην λείπουμε, βρε παιδιά, ας βρισκόμαστε εδώ πέρα όλοι. Καλή. Γεια σας. Βλέπεις, αυτοί που είναι κακοί μαζεύονται όλοι, δεν την πει κανείς, εμείς. Δύσκολο το πράγμα.